τον κόδωνα του κινδύνου για το προσύνεμο μόλο του λιμανιού, κρούει προς το αρμόδιο Υπουργείο ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου. Στόχος η εξασφάλιση χρηματοδότησης για την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων. Από την εξωτερική μεριά του προσύνεμου μόλου, όπως ξέρετε, είναι 2.400 μέτρα. Έχουμε τα τετράποδα εκεί, στο πρώτο κομμάτι του μόλου, είναι το μεγάλο πρόβλημα τα τετράποδα. Έχουμε ένα έργο προϋπολογισμού, έχουμε έτοιμη μελέτη 6 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι πού θα βρεθούν τα χρήματα αυτά. Υπάρχει ο κίνδυνος ρηγματώσεων, υποστηρίζουν στελέχη του Οργανισμού Λιμένος. Το πρόβλημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο στη ζημιά από ότι το 1 εκατομμύριο ή 6 εκατομμύρια. Όταν ανοίξει ο μόλος εκεί, αφήνοντας το ανυπεράσπιστο, το έργο αποκατάστασης θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα είναι να το φτιάξουμε τώρα. Σε πρώτη φάση έχουμε εγκρίνει 500.000 ευρώ για να φτιάξουμε τα δάπεδα του προσύνομου μόλου, τα οποία έχουν προβλήματα, και πάμε τώρα για δημοπράτηση του έργου. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Λιμένος αναμένει την έγκριση δημοπράτησης από το αρμόδιο Υπουργείο για την αποκατάσταση του κρεπιδόματος στο Νετικό Λιμάνι, τμήμα του οποίου κατέρευσε το 2018, γεγονός που προκαλεί προβλήματα στους ιδιοκτήτες αλλιευτικών σκαφών. Έχουμε συνοηθεί και με το Υπουργείο Ναυτιλίας και πιέζουμε στην κατεύθυνση να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για να πάρουμε τη σχετική έγκριση. Το πρώτο θέμα που θα θέσουμε στη καινούρια διοίκηση του οργανισμού είναι να φτιαχτεί το Νετικό Λιμάνι. Και ο μόλος ο οποίος έχει καταρρεύσει και δυστυχώς δεν έχει φτιαχτεί ακόμα, να μπουν τα καΐκια στη θέση τους, να ομορφήσει και εκεί πέρα ο τόπος, γιατί είναι και επικίνδυνα εδώ που τα λέμε. Ένα άλλο θέμα είναι τα υπέρογκα ποσά που μας χρεώνει για το νερό και το ρεύμα. Στο όραμά του για το λιμάνι αναφέρθηκε ο Διεθνός Σύμβουλος του Οργανισμού Μινάς Παπαδάκης. Το όραμά μας είναι να κάνουμε το λιμάνι ένα πόλο οικονομικής, τουριστικής και πολιτισμικής ανάπτυξης. Θέλουμε ένα λιμάνι το οποίο να είναι όμορφο, ένα λιμάνι το οποίο να είναι φιλικό προς όλους τους χρήστες των υπηρεσιών του λιμανιού. Το master plan του λιμανιού, το οποίο είναι το πλάνο για την επερχόμενη 20ετία ουσιαστικά, μεταξύ άλλων προβλέπει τη δημιουργία μιας μαρίνας εδώ ανατολικά του λιμεναρχείου. Είναι ένα κοστοβόρο έργο, αλλά το θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο, διότι θα αλλάξει εντελώς τη φιλοσοφία του λιμανιού, θα το κάνει πιο φιλικό προς το yachting. Είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση καταρχήν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε αυτό. Προτεραιότητα για τη νέα διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος αποτελεί και η έγκριση από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων για υγροποιημένο φυσικό αέριο. Είναι το αέριο το οποίο, το καύσιμο το οποίο είναι το καύσιμο του μέλλοντος, αυτό το οποίο ψάχνουν τώρα όλοι, διότι έχει περιορισμό σε θείο, συμπιέζεται και είναι μικρή περιεκτικότητα και είναι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή προσπαθούν τα νέα πλοία να εφοδιάσουν, να μπορούν να εφοδιάζουν με το καύσιμο αυτό. Στο επόμενο, προσπαθούμε μέσα στο Φεβρουάριο να το περάσουμε από την λεγόμενη ΕΣΑΛ. Εδώ, όπως βλέπετε, υπάρχουν δεξαμενές για το υγροποιημένο φυσικό αέριο.